θα μιλήσουμε για άστρα, θα μιλήσουμε για αστεροειδείς, καθώς 30 Ιουνίου, σαν σήμερα, στις 30 Ιουνίου, έχει καθιερωθεί να εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα αστεροειδών. Και θα η συγκεκριμένη βέβαια ημέρα καθιερώθηκε, να πούμε, τον Δεκέμβρη του 2014 με την σχετική διακήρυξη η οποία υπεγράφει. Πάμε στον Αλέξανδρο Λιχούδη, μέλος αστρονομικής ομάδας Πανεπιστημίου Κρήτης. Αλέξανδρε, να σε καλησπερίσω. Τα έχουμε πει αρκετές φορές. Μας έχεις βάλει στο κλίμα, μας έχεις μεταφέρει όμορφες σκέψεις και ξεχωριστές γνώσεις που έχεις. Να σε καλησπερίσω. Καλησπέρα. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα αστεροειδών, δηλαδή αστεροειδής, τι σημαίνει? Αστεροειδής, η αλήθεια είναι πως είναι κάποια σώματα, μικρά λέγονται σώματα, αν και δεν είναι πραγματικά μικρά, που είναι μέσα στο ηλιακό μας σύστημα. Δημιουργήθηκαν όταν δημιουργήθηκαν περίπου και οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Είναι από το ίδιο περίπου υλικό. Και αυτά τα σώματα, όπως οι πλανήτες, έχουν τροχές, γυρίζουν γύρω από τον ήλιο. Και για να πάρουμε έτσι μια εικόνα για το πόσο μεγάλα αντικείμενα είναι, το μέγεθός μπορεί να είναι από ένα περίπου μέτρο, που είναι τα μικρότερα, έως 1000 χιλιόμετρα, που είναι ο μεγαλύτερος. Και μόνος τόσο μεγάλος μέχρι τώρα, και μάλλον που θα ανακαλύψουμε στο ηλιακό μας σύστημα. Και εδώ προκύπτει βέβαια, Αλέξανδρε, το εξής ερώτημα. Το εξής ερώτημα προκύπτει. Πόσο κινδυνεύει ο πλανήτης μας από τους αστεροειδείς? Πράγματι, τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει πολύ σημαντικό ζήτημα ο κίνδυνος για τη Γη από έναν αστεροειδή, καθώς ένας αστεροειδής θα μπορούσε να καταστρέψει εύκολα μια μεγάλη πόλη. Να θυμηθούμε ότι οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν από τη Γη λόγω της πτώσης ενός αστεροειδή, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι που θέλουμε να το αποφύγουμε. Και γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη προσπάθεια να χαρτογραφηθούν όλοι οι αστεροειδείς που είναι κοντά στη Γη και θα μπορούσαν να πέσουν πάνω τους με καταστροφικές συνέπειες, για να αποφύγουμε αυτή την καταστροφή. Πώς επελέγει τώρα η 30 Ιουνίου, επελέγει σε ανάμνηση, διαβάζω και θέλω να μου το επιβεβαιώσεις, της έκρηξης της Τουνγκούσκα. Σωστά το προφέρω? Πράγματι νομίζω πως ναι, δεν είναι πολύ εύκολο να το προφέρουμε. Αλλά σε αυτή την περιοχή, στην Ανατολική Σιβηρία, σωστά, το 1908 είχε πέσει ένας αστεροειδής, ο οποίος είχε δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Ήταν ίσως το πρώτο σημάδι του σχετικά σύγχρονου ανθρώπινου πολιτισμού ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και είναι πραγματικός. Είχε ρίξει κάτω σε μια τεράστια περιοχή τα δέντρα από το δάσος. Ναι. Ευτυχώς δεν ήταν πυκνοκατοικημένη περιοχή, ήταν σχετικά ερημική, οπότε δεν υπήρχαν πολλά θύματα, αλλά αν είχε πέσει σε μια πόλη, τότε θα ήταν μια πολύ διαφορετική κατάσταση. Γι' αυτό και νομίζω πως διαλέχθηκε αυτή η ημέρα, η σημερινή. Έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε εραστεχνικά, με ένα εραστεχνικό τηλεσκόπιο, κάποιον αστεροειδή? Πολλούς αστεροειδείς μπορούμε να τους παρατηρήσουμε με ένα τηλεσκόπιο, αλλά όταν λέμε να τους παρατηρήσουμε, εννοούμε να γίνουν αντιληπτοί. Να γίνουν αντιληπτοί ως αστέρια. Γι' αυτό και λέγονται αστεροειδείς, γιατί από ένα τηλεσκόπιο θα μοιάζουν ως αστέρια και θα μπορούμε να δούμε τη μορφή τους, όπως θα μπορούσαμε σε έναν πλανήτη. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να στείλουμε κάποια διαστημοσκευή, όπως έχει γίνει, να περάσει κοντά τους και να βγάλει φωτογραφίες. Οι δραστηριότητες τώρα της αστρονομικής ομάδας του Πανεπιστημίου Κρήτης την περίοδο του καλοκαιριού έχουν αυξηθεί? Είναι κατάλληλοι αυτοί οι μήνες στις δραστηριότητές σας? Σας βοηθούν? Η αλήθεια είναι ότι οι καλοκαιρινοί μήνες είναι οι καλύτεροι μήνες για κάθε αστρονόμο, γιατί έχουμε περισσότερους καθαρούς ουρανούς, δεν έχουμε τη συννεφιά. Επιπλέον υπάρχει και ο γαλαξίας μας που το καλοκαίρι στολίζει τον ουρανό και μας προσφέρει πολλά πράγματα που μπορούμε να παρατηρήσουμε, εντυπωσιακά πράγματα, ενδιαφέροντα πράγματα. Σίγουρα μια πολύ διαφορετική εικόνα από ότι το χειμώνα ή το φθινόπωρο. Μάλιστα. Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλές και όμορφες και ξεχωριστές διαστημικές παρατηρήσεις μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό να ευχηθώ. Ευχαριστούμε πολύ.
Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν,